Κάθε νέα αποκάλυψη για το γυροκομείο στα Χανιά αποτελεί και νέα γροθιά στο στομάχι. Κάθε νέο στοιχείο της δικογραφίας που έρχεται στο φως δημιουργεί νέα ερωτηματικά. Οι κριτικοί ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για όσα φρικτά περιγράφουν πρώην εργαζόμενοι, οι ίδιοι οι τρόφιμοι και οι συγγενείς τους, ότι συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες και παρέπεμπαν σε βασανιστήρια. Υπάρχουν ευθύνες, πώς δεν υπάρχουν. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ευθύνες. Αλλά το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που ήταν εκεί χάμε, υποφέρανε. Και εδώ στην Κρήτη αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται. Είναι το κράτος που δεν έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς για να μπορέσει να πιάσει αυτά τα φαινόμενα προτού καταλήξουν εκεί που καταλήξαν. Νομίζω ότι ήταν πολύ θορυβώδες αυτό το Χανίων. Υπάρχουν ευθύνες. Πώς δεν υπάρχουν. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν. Ποιος τα έκανε αυτά. Δεν έχει ευθύνη αυτό που τα κάνουν. Βεβαίως υπάρχουν ευθύνες. Θα πρέπει να διερευνηθεί και ο καθένας και όποιος έχει ευθύνες να του αποδοθούν. Δεκάδες είναι τα αναπάντητα ερωτηματικά για την υπόθεση και τα θολά σημεία που προκύπτουν για την απάνθρωπη συμπεριφορά που καταγγέλλεται ότι δέχονταν ηλικιωμένοι και προκύπτει από μαρτυρίες και την πολυσέλιδη δικογραφία. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, οι ηλικιωμένοι δένονταν στα κάγκελα, υποσιτίζονταν και οι συνθήκες υγιεινής ήταν ακατάλληλες. Τι έδειξαν οι έλεγχοι? Δηλαδή, ένας κοινωνικός σύμβουλος έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Υπάρχει η προβλεπόμενη συνθήκη καθαριότητας. Υπάρχει η περιποίηση στους ενίκους και τους διαμένοντες στο γυροκομείο. Υπάρχει γεύμα που είναι προσδιορισμένο κατά την εβδομάδα. Αυτό στους δικούς μας ελέγχους δεν είχε φανεί. Αλλά δεν έχει φανεί όχι μόνο στους δικούς μας, αλλά και άλλων 4-5 εμπλεκομένων δημόσιων υπηρεσιών. Ο κύριος Επιτροπάκης μάλιστα υποστηρίζει ότι για τις όποιες παραβάσεις είχαν εντοπιστεί έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι. Και έχουν καταγραφεί ορισμένες παραβάσεις στις εκθέσεις οι οποίες έχουν αποσταλεί τόσο στο Υπουργείο όσο και στις αρχές που τις ζήτησαν. Εμείς πηγαίναμε κάποιες συγκεκριμένες ώρες σε αραιά διαστήματα. Τι γινόταν τις υπόλοιπες μέρες και νύχτες και ώρες που ήταν οι άνθρωποι σε δομή μαζί με τους ανθρώπους αυτούς, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω. Είναι απορίας άξιο πως κανείς δεν φαίνεται να είχε αντιληφθεί ότι το γυροκομείο, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες, είχε μετατραπεί σε κολαστήριο. Και τα ερωτήματα γίνονται αδυσόπιτα όταν έμπειρα στελέχη στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας περιγράφουν το αυστηρό πλαίσιο με το οποίο γίνονται οι έλεγχοι. Το διάστημα που ήμουν εγώ και από ό,τι ακούστηκε στο προηγούμενο, πιστεύω και σήμερα με την προεδρία του σημερινού Προέδρου, η έλεγχη από το υγειονομικό γινόταν και μάλιστα γινόταν και σε ένα αυστηρό κοστίλ. Όταν λέω αυστηρό, λέει, κοιτάζανε τα πάντα, τις λεπτομέρειες και τα πάντα κοιτάζανε. Όλα δείχνουν ότι η υπόθεση μόλις άνοιξε και ότι θα χρειαστεί ενδελεχής έρευνα για να αποδοθούν ευθύνες αν και όπου πρέπει.